Η Λία αποχαιρετά τον επί 41 έτη ποιμενάρχη. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, το σεπτό σκήνομα του μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Ηλίας κυρίου Γερμανού μεταφέρθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πύργο για το ιερό προσκύνημα. Με θερμά λόγια, ο Μητροπολίτης Ηλίας και ο Λένης κύριος Αθανάσιος μίλησε για έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Επί 60 και πλέον έτη υπηρέτησε ως διάκονος, αρχιμανδρίτης, ιεροκήρυκας, ηγούμενος και συνεχεία ως επίσκοπος 40 χρόνια την Μητρόπολη μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανάλωσε τη ζωή του για να υπηρετήσει, να διακονήσει τον άνθρωπο με την πληθώρα των ευαγών ιδρυμάτων τα οποία αφαιρούμε, τα συντήρησε και τα επέκτενε. Το κλίμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου ήταν εξαιρετικά βαρύ κατά την τέλεση του Τρισάγιου, με τη φωνή του Μητροπολίτη Ηλίας να περιγράφει τρεμάμενη τις τελευταίες στιγμές του προκατόχου του στον επισκοπικό θρόνο. Χθες που είμαστε στο Ίδρυμα, πώς έφυγε. Πράγματι σε ένα πουλάκι. Είχε δηλαδή υποσιακό τέλος. Αυτό που δίνει και διδάσκει και μαζεύει πολλά. Ότι πράγματι η ζωή που όπως ήταν κοντά μου ήταν μια ζωή πνευματική άσκηση. Ας ευχηθούμε λοιπόν από εκεί που είναι, όπως του ίδιος στην Διαθήκη του είπε ότι θα συνεχίζει να προσεύχεται για όλους μας και εμείς εδώ θα προσευχόμεθα για Αυτόν, ώστε στο κοινό ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας θα ενούμεθα, αφού και εκείνος και εμείς θα προσευχόμεθα εις τον Ιησού Χριστόν. Εκατοντάδες ιερείς και πολίτες βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο ναό και προσκύνησαν το σκήνομα. Η τελετή της εξοδίου ακολουθίας θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι της Πέμπτης, όπου οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν για ίστατη φορά τον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Ηλίας. Ο Μητροπολιτικός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός όλο το 24ωρο, όπου θα τελούνται ακολουθίες και αναγνώσματα. Ήταν ο άνθρωπος, ο πατέρας, ήταν ο αδερφός, ήταν ο φίλος, ο συμπαραστάτης. Ήταν εκείνος ο οποίος πράγματι έδιδε αμέσως λύσεις σε όλα τα προβλήματα τα κοινωνικά τα οποία παρουσιάζονταν. Ήταν ένας όντως ανεπανάληπτος. Να ακολουθήσουμε τη δική του ζωή, το διαμάντι που είπε, που είχε μέσα στην ψυχή του, ποια το διαμάντι είναι η πίστη, είναι η αφοσίωσή του, είναι η ειλικρίνειά του, είναι δηλαδή η καρπή του Παναγίου Πνεύματος, οι οποίοι αυτοί οι καρποί θα τον οδηγήσουν σίγουρα στον Παράδεισο. Κοντά του βρέθηκαν και τα μέλη της οικογένειάς του. Η ταφή του μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Ηλίας Γερμανού θα γίνει αμέσως μετά μέσω ιεράς πομπής επί της οδού Γερμανού προς το κημητήριο του πύργου. Με τη σεφτή κίμησή του κλείνει ένα μεγάλο κομμάτι της εκκλησιαστικής ιστορίας στη Μητρόπολη Ηλίας. Ήταν ένας μεγάλος ιεράρχης όχι μονάχα για τη Μητρόπολη Ηλίας αλλά και για την Εκκλησία της Ελλάδος και αυτό είναι πανθομολογούμενο. Λυπηρή μέρα για την Ιερά Μητροπολίτη Ηλίας. Έφυγε ο πνευματικός μας πατέρας, όπου πολλά ετών ο Μητροπολίτης μας κύριος ο Γερμανός. Είμαστε βαθύτατα συγκινημένοι. Ευχόμεθα ο Θεός να τον πάψει στα δεξιά του στη Βασιλεία του. Ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος και είχε τον τρόπο να μεταδίδει την ευλογία του και την καλοσύνη του και στο λαό. Είμαστε ευγνώμονες που τον είχαμε Μητροπολίτη μας. Ο Θεός να τον αναπαύσει και να τον κατατάξει στα δεξιά του και να συνεχίζει να λειτουργεί και στην άλλη ζωή.